το αίτημα που έκαναν τα περίπου 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής μας για να ακροαστούμε τον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 41α του κανονισμού. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε την προϊστορία, να μην την πω. Ωραία. Ναι, υπήρχε ένα αίτημα το οποίο στη συνέχεια, επειδή υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις του αν και τι πρέπει να γίνει, οι συνάδελφοι της μειοψηφίας επικαλέστηκαν το άρθρο 41α του κανονισμού, που είναι ένα άρθρο και ένα δικαίωμα της μειοψηφίας, να ζητάει την ακρόαση προσώπων, υπουργών και άλλων, προκειμένου να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο για ζητήματα που σαφώς ορίζονται στην αίτηση, δεν ορίζονται σαφώς, αλλά είχαν οριστεί στις άλλες αιτήσεις και έτσι εγώ πήρα από εκεί τα αιτήματα και τα έβαλα και στη συγκεκριμένη αίτηση που έχει να κάνει με τον έλεγχο που θέλουν να ασκήσουν οι συνάδελφοι της μειοψηφίας για τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων των τεσσάρων υπερθεματιστών. Επίσης, για τον τρόπο απόκτησης πρώτον, και το δεύτερο είναι εάν είχαν τη δυνατότητα οι υπερθεματιστές να ανταποκριθούν στο τίμημα. Και τρίτον, η διαδικασία του διαγωνισμού η ίδια, ξεχωριστά, το πώς εξελίχθηκε. Επειδή υπάρχουν και ερωτήσεις που ενδεχομένως θα ήταν άλλα πρόσωπα κατάλληλα να τις απαντήσουν, αλλά εσείς ως πολιτικός προϊστάμενος ίσως θα μπορείτε να δώσετε απαντήσεις, αν θέλετε, και σε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί στις άλλες αιτήσεις είχε ζητηθεί να έρθει και ο κύριος Κρέτσος, που προείστατο του διαγωνισμού. Θα είναι δικαίωμά σας, αν θέλετε, να απαντήσετε και σε αυτές τις ερωτήσεις. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα ρωτήσουν 3 βουλευτές από την πλειοψηφία, από το ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, 2 από τη Νέα Δημοκρατία και 1 από κάθε κόμμα. Αυτό θα γίνει σε 2 συνεδριάσεις. Άρα έχουμε κάποιο χρόνο για να αναπτυχθούν οι απόψεις ένθεν και εκείθεν. Ο κύριος Υπουργός παρίσταται με τους 2 νομικούς συμβούλους του, οι οποίοι δεν θα πάρουν φυσικά μέρος στη διαδικασία. Και θα ήθελα, εάν θέλετε, όπως ρωτάω σε όσους έχουμε καλέσει για ακρόαση, να πείτε 2 λόγια πριν ξεκινήσουμε. Θέλετε? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής. Διότι είναι μια συνεδρίαση η οποία μπορεί να προσθέσει στον εξαντλητικό διάλογο ο οποίος έχει διεξαχθεί γύρω από τον νόμο που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Οκτώβρη για τις τηλεοπτικές άδειες και από την όλη εξέλιξη η οποία υπάρχει. Είναι ένας διάλογος, θέλω να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βουλευτές, ο οποίος ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου του 2015, όταν αναρτήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο για τη διαβούλευση. Έκτοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο στη Βουλή, στις επιτροπές της και στις διαδικασίες της έγινε αυτός ο διάλογος, αλλά έγινε κυρίως και κατά το μέγιστο βαθμό δημοσίως. Διότι αφορούσε τους τηλεοπτικούς σταθμούς και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, έχουν τη δυνατότητα αυτόν τον διάλογο να τον αναδεικνύουν και μάλιστα πολλές φορές, για να μην πω κατά το μέγιστο βαθμό, μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της υπεράσπισης των ιδιαίτερων και ειδικών συμφερόντων των ιδιοκτητών τους. Συνεπώς, έχει γίνει ένας εξαντλητικός διάλογος και η ελληνική κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ας μου επιτραπεί για ένα δευτερόλεπτο να το πω αυτό, είναι περήφανη για το γεγονός ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Το αίτημα, βέβαια, για την παρουσία μου εδώ κατατέθηκε όταν δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Όμως τώρα είναι μια καινούργια μέρα και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπούμε σε ένα γόνιμο διάλογο αποτίμησης του παρελθόντος, να σκεφτούμε τι δεν έγινε και γιατί δεν έγινε, να είμαστε ειλικρινείς για το αν και ποιες πιέσεις ασκήθηκαν στο πολιτικό σύστημα, εάν η πολιτεία και η δημοκρατία μας βγήκε κερδισμένη από την πρακτική της αναβλητικότητας σε σχέση με την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και να προχωρήσουμε με πνεύμα απόλυτης
σύμπνοιας και συνεννόησης στο επόμενο άμεσο απαραίτητο θεσμικό βήμα που είναι η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έχουν ήδη εισπραχθεί 90 εκατομμύρια από αυτή τη διαδικασία, 90 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα 90 εκατομμύρια, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, θα αξιοποιηθούν για να πάνε 15.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, για να υπάρξει αύξηση της απασχόλησης στα νοσοκομεία μας κατά 4.000 άτομα και για να οικοδομηθεί και ένα πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων οι οποίοι έχουν υψηλά προσόντα, εξειδίκευση και μπορούν να βοηθήσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας. Νομίζω ότι είναι συνολικά νίκη για τη δημοκρατία μας η ολοκλήρωση του διαγωνισμού αυτού. Δεν είναι καλό, όχι για την αριστερά, δεν είναι καλό για οποιαδήποτε παράταξη βρεθεί στο απότερο και μακρινό μέλλον στη θέση της διακυβέρνησης. Να υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία να αισθάνονται ότι μπορούν να καθυποτάσουν την πολιτεία και να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Να αισθάνονται δηλαδή ότι το δημόσιο συμφέρον θα κάμπτεται ενώπιον της εξυπηρέτησης των δικών τους συμφερόντων. Αυτά εισαγωγικά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε.